Βρίσκονται επίσης η Χρυσιάνα Μενελάου, η Μαρίσα Πάγκαλος, η Τιγιάννα Ράτσα, Τόμπκινς και Τέλβα στο τζάμπολ, πρώτη κατοχή για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ φιλοξενεί την Ανόρθωση, θυμίζουμε στον πρώτο γύρο. Η Ανόρθωση κέρδισε με 4 πόντους, παίζει ρόλο και για την πιθανή ισοβαθμία. Τόμπκινς, η οποία παίρνει θέση στο ζωγραφιστό, έχει το mismatch εκεί. Εξαιρετική assist της Τόμπκινς. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου στην Λεμεσό. ΑΕΛ Ανόρθωση. Πρώτο καλάθι 3 πόντων σήμερα για την Ανόρθωση και την Χριστιάνα Μενελάου. Και αμέσως time out που ζητάει ο κύριος Γιώργος Παλάλας εδώ. Η επανάληψη της φάσης. Πάγκαλος. Ωραία έξτρα πάσα στην Ράτσα, η οποία πέτυχε το καλάθι από τα 6.75. Φωνές από τον Γιώργο Παλάλα, ο οποίος πάτησε και το παρκέ μέσα από την έντασή του. Εξαιρετική άμυνα από την Όρλοβιτς. Η τάπα στην Πάγκαλος. Κατοχή παραμένει στην Ανόρθωση. 4 δευτερόλεπτα για την κυρία να βγάλει την επίθεση. Και 8 rebound. Η Πάγκαλος με 5 assist προηγείται στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία. Σιούτ 3 πόντο για την ΑΕΛ, η οποία θα πετύχει το καλάθι από τη γωνία με την Πιτσιλίδου. Και τώρα η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει τη διαφορά στο ένα καλάθι. Τόμπκινς θα πετύχει τους 2 πόντους. 35-38. Ξανά η Μενελάου στην Τέλβα, 5 για το σιούτ. Με αντίπαλο την Τόμπκινς, η Τέλβα ελευθερώνεται και πετυχαίνει το καλάθι. Το έχει πάρει το πάνω χέρι από την Τόμπκινς η Τέλβα στο σημερινό μάτς. Και ξανά στο συν 11 η διαφορά. Μετά από τις 3 περιπτώσεις που είχαμε την ίδια διαφορά στην δεύτερη περίοδο. Τώρα το κάνει καλύτερο το 100% με το 2 στις 2. Και ίδια κάνει και το κλέψιμο. Στο λάθος της Ρουσάκη, ο Όρλοβιτς πετυχαίνει το καλάθι. Μειώνει στον πόντο η ΑΕΛ, 49-50. Πάγκαλος για 3 μέσα. Μεγάλο τρίποντο από την Μαρίσα Πάγκαλος. Όλα τα σπορ στην Κύπρο διεξάγονται χωρίς θεατές. Και από σήμερα, κατά ακρίβεια, λαμβάνουν χώρα μόνο τα πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας σε όλα τα σπορ. Ρουσάκη! 3 πόντους από την Χαρά Ρουσάκη, που είναι killer, το αποδεικνύει για άλλη μια φορά. Σε τελειώματα ενός αγώνα πετυχαίνει μεγάλο τρίποντο. Ρουσάκη για 3 και πάλι Ρουσάκη. Για άλλη μια φορά η Ρουσάκη σκοτώνει τον αντίπαλό της. Με 2 πολύ μεγάλα τρίποντα νίκη για την Ανόρθωση 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Okay.